φίλοι μου, ακόμα ένα βίντεο σήμερα μετά από το Σαββατοκυριακό που πέρασε. Ε, θα μιλήσουμε τώρα σε αυτό βίντεο για αγωνιστή ακόμα Θα μιλήσω για τον φίλο μα τον Λοίζο. Ε, εγώ να έχω μια παρέθεση να πούμε ότι ο Λοίζο ε, το τελευταίο διάστημα ε, πολλά ανεβασμένη από το σύντρο. πάρα πολλά ρομπόσφαιρο. Και φαίνεται ότι έχει πολύ ντάλεντο και αρκετή ποιότητα σαν ποσφαιριστή. Και σίγουρα ε, μπορεί να φτάσει πάρα πολλά ψηλά συνεχίζει να δουλεύει και σκληρά και σωστά μπορεί ακόμα παραπάνω. Ε, και θέλω να πω, κάτι που μπορεί να μην το ξέρετε εσεί, ένα που τα agents συμβούν όπω φεριστή ή αν δεν το μοναδικό, δεν ξέρω. Ε, χειρίζεται Χειρίζεσαι πως φεριστές ευγνωσμένης αξίας, δηλαδή James Madison, το Kingsley Coman, ε, το Sondis Tottenham, Palmer Chelsea, ε, Varane, ε, ο Walker τη City, ο Trippier τη Newcastle. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλούν για agency το οποίο ξέρει τα που κάνει. Έχει πολύ ενηλίκο μέσα, έχει πολλού προσφαιριστέ, διαχειρίζεται ε, πολλά εκατομμύρια, ενδεχομένω και δισεκατομμύρια. Οπότε το ότι φτιάχνουν τώρα ειδήσει, ε, θέλει τον που το Βέλγιο, που την Ολλανδία, που την Ιταλία ε, ξέρουμε λίγο λοιπόν, το παιχνίδι πως πάει το λοιπόν, σε όντα agency μιλούμε για πάρα πολλούς agents, υπάρχουν και ο τρεις Κυπρέοι σε το agency, οπότε λόγω να υπάρχουν ποσφαιριστές και από την Κύπρο, και Έλληνες υπάρχουν. έτσι να, υπάρχει, σαν information, ε, οπότε να μην τρώμε τον ποδοσφαιριστή έτσι έντονα ότι θέλει να φύγει, θέλει να κάνει, ότι να πάει σαν... Καλύτερο πράγμα. Και έρχεται βίντεο σε λίγες ώρες που θα μιλήσουμε για ποιον λόγο πρέπει να φύγει και για ποιον λόγο δεν πρέπει να φύγει. Ε, και υπάρχουν θετικά, αρνητικά και για την ομάδα. Λοιπόν, τούτο είναι το βίντεο. Κάμε καλά like γιατί πέφτουμε. Κάμε subscribe. Σας πούμε ε, σύντομα σε ακόμα, ακόμα ένα επόμενο βίντεο. Σε ακόμα, σε ακόμα ένα βίντεο, α!